Θετική έκβαση είχε τελικά η αίτηση εμπόρων και υπαλλήλων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητούσαν να ανασταλεί η από τις 7 Ιουλίου του 2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Κατά συνέπεια, πάβει να ισχύει η πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Η Κυριακή είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι αργία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αγωνιστήκαμε, προσφύγαμε στα δικαστήρια και σήμερα η απόφαση που δικαιώνει την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μας δίνει την δυνατότητα να προσκομίσουμε και νέα στοιχεία στο Υπουργείο και να τους πούμε, παρά την αύξηση του τουρισμού που ξεπέρασε το 30%, η αύξηση του τζίρου στα καταστήματά μας δυστυχώς δεν ήρθε. Είχαμε αντίθετα αποτελέσματα, μείωση σε όλη την Ελλάδα από 20 ως 30%. Ο κύριος Τζίκας αναφέρθηκε μάλιστα και στις επόμενες κινήσεις του εμπορικού κόσμου. Θα ασχοληθούμε στο μέλλον με άλλα πιο σοβαρά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα ο ΑΕ, είναι το ΚΕΑΟ, είναι η ποινικοποίηση των συναδέλφων μας. Ήδη προσφύγαμε, σας το λέω σαν είδηση και αυτό τώρα, στα δικαστήρια και περιμένουμε την απόφαση. Δεν μπορεί σήμερα ο συνάδελφος που οφείλει στο δικό του το μαγαζί με τα δικά του χρήματα να μην έχει γιατρό, να μην μπορεί να πάρει σύνταξη και να κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του και να πάει στη φυλακή.